Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και όχι σε όποια και όποια αναμέτρηση, την τελευταία αγωνιστική της Development League για τη σεζόν 2023-2024. Παρακολουθούμε τον αγώνα μεταξύ Ανατολίαν Τζαζ και Καρπία Ράντλερς. Καρπία Ράντλερς και Ανατολίαν Τζαζ. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 3-10 και στο 8-5 αντίστοιχα. Στατιστικά που έχουν προκύψει από τις προηγούμενες 13 αγωνιστικές. Του Βασίλια 3 είναι άστοχος. Μια από τις πρώτες επιθέσεις των Καναρινιών. Μέσα δεν θα βγει την μπάλα στο γραφείο. Για τρεις από την κορυφή είναι άστοχος. Στα τελευταία πέντε παιχνίδια οι Jazz έχουν κερδίσει τα 4 όσον αφορά την Development League. Παίζει άμυνα ζώνης τώρα, έχει τριπλώσει άμυνα μέσα στη ρακέτα. Κάνει deflection και κλέψιμο. Τελικά στη φάση που πήγε να κάνει νούμερο 7 στη φάση. Για 3 είναι άστοχος. Ο Δημιουργούς το νούμερο 5. Τι έγινε? Ήρθε μάτσο. Από εδώ. Υπάρχει deflection, θα παντοποιηθεί η μπάλα. Θα συγκρατήσει τελικά. Σφύρα λίγο, σφύρα λίγο. Δεν μετράει το καλάθι. Στροφή λοιπόν στην αναμέτρηση στο διπλό του Madrid College μετά την κάπως βίαιη διακοπή. Σου πια 2 με εύστοχο του Μοσκούτιου. 2-2 λοιπόν. Μέσα θα κερδίσει το φάουλ από τον Στέλιο με το νούμερο 17. Δύο βολές. Όλοι πίνει για 2 βολές. Αφαμε. Όπου έχει κερδίσει. Το 5 ποιος είναι από αυτό? Μία μάλλον. Αυτό δευτερόλεπτο θα πάρει το σκρίνο από τον Αστέριο. Πάνε που βγάλει μπάλα, ωραίο pick and roll, θα γυρίσει αυτό. Πάνε το φάουλ για 2 βολές και βήματα από τους παίκτες των Καναρινιών. Ναι, ναι, ναι. 2 ακόμα βολές. Τι υπάρχει αμυντικό rebound. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Ανατολίαν Τζαζ. Τρέξουν σε πιο χαμηλό τέμπο τελικά. Κιάδης πάει στη γωνία. Βρυμίδης, καλό passing game. Ματσάκης, ωραία, πάσα μέσα στη ραγέντα. Έχει κλειστεί από 2. Βγάλει τελικά την μπάλα ο Βατιάδης. Ξαναπάρει τον Αντίνο Νουήλ. Συγκιατρήσαν πάρα πολύ δύσκολο μαρκαρισμένο επιθέσει του χρόνου και αντιπάλου τα Nerbos. Έχουμε περάσει εκτός και είναι... Άλλα 15 θα το αφήσεις μετά. Σε συγκρότητα διακοπή, άλλα 15 το... Μοσκούτης. Θα δώσει τώρα την μπάλα στο Στέριο. Πάσα στο νούμερο 15, πάει μέχρι μέσα. Παρά λίγο να μπει το καλάθι είναι άστοχος. Διαφαίνεται σε πολύ κόσμο, σε 3 παίκτες μέχρι την ρακέτα. Νούμερο 14, νούμερο 44, Βαθιάδης. Στην weak side, καλό passing game του Εμμανουήλ. Ένα jump shoot θα δικαιώσει
τον forward τον Τζαζ. Παρισάκη, 2-5. Σούτης. Σούτης, Δήμη. Για 3, συμπτάμενα στο back, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη, δεν πληθυκό rebound. Και ο Ζαχαρίου εκεί πέρα. Για θα καθαρίσει το rebound. Μια με τον Τζαζ. Για τις συγκεκριμένα. Θα δώσει τώρα ένα screen. Ο Ντιμανουήλ, στο 44, jump shoot, είναι άστοχος, υπάρχει επιδιωτικό rebound από τον Τζαζ. Παρισάκη. Υπάρχουν προαναγγελθείς αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Για 3, είναι άστοχος ο Ντιμανουήλ. Rebound ο Σούπα, υπάρχει πάντα κερδίσει από το όνομα. Άλλο 15. Άλλο 10 θα το αφήσει. Από τον πάγκο του Μράγκλερ, τελικά δύο θα περάσουν, Φωτιάδης και Πούλιος. Άξιος Στούπα και... μάλλον Χαρίογλου και Στούπα αντίστοιχα, θα ανακολλήσω τα αντίστοιχα. Ισομετρικά τουλάχιστον αυτό μπορεί να θεωρήσει κάποιος. Άλλο τον μπάσκετ του 2024 είναι ιδιαίτερα εύκολαστο. Υπάρχει η αμφιλεκτικό rebound, θα πάει στο τρίποδο του Τεμμουλ. Φωτιάδης. Το πάει μέχρι μέσα, πήγε να βγάλει ωραία πάσα, δυσδυτική πάσα μέσα στην ρακέτα. Και θα φτάσει με το τελικό αποδέκτη, θα σταθεί στον αέρα, θα εκτελέσει. Είναι εύστοχος ο Βασίλειος Τούπας. Περσέκη. Λιγωνία θα πάρει την μπάλα. Μουθιάδης, θα δώσει ένα σκρίν, ο Φερμίδης πήρε προηγούμενος την μπάλα. Ντεμανουήλ, ωραία πάσα, Παρισάκης σε δεύτερο χρόνο, υπό πολύ καλή άμυνα, πάρα πολύ καλή προσπάθεια, θέλει να τρέξει. Στούπας με το νούμερο 8, υπάρχει deflection με πόδι. Αλλαγή με 14. Το πόδι του Ντεμανουήλ με το νούμερο 15, το νούμερο 44 θα περάσει εκτός. Αλεξάκης, την πρώτη φορά στον αγώνα. Με 3 αλλαγές διαθέσιμες στον πάγκο της Τζαζ. 4. Οι Ράτλετς είναι πως 9 και 8 παίκτες αντίστοιχα. Στέριος ένα τζαμπ σουτ, είναι άστοχος. 2-2 ωραία πάσα στον Παρισάκη. Προσθέτει μετατρέψεις ασίστ. Ήλιος, θα ξαναπάρει την μπάλα στην κορυφή, έχει βρεθεί ελεύθερος, ωραία πάσα, πήγε να βγάλει μέσα στη ρακέτα για να προσπίσει ο Σταρ για 3. Στο πας πάρει το rebound σου για 3, είναι άστοχος με ταμπλό. Στην κρατήσει την μπάλα ο Σάκης. Πάσα στο Παθιάδη, δεν θέλει να τρέξει. Στην κορυφή ο Σάκης. Είμαστε μέσα, υπάρχουν 2 παίκτες πάνω, πήγε να βγάλει την μπάλα στην κορυφή, θα κλέψει ο Σουτής. Μέσα θα μετρούσε το καλά, θα έμπαινε πράγμα που σημαίνει ότι θα εκτελέσει 2 βολές. Μεμίδης στον πάγκο. Δεξιάδη στη θέση του, νούμερο 14. Στην δεύτερη όμως πάει στους Σκούτης. Έχεις 7. Γιάννης. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα, Αλεξάνδρου Τσάμπης είναι εύστοχος. Με το που μπήκε στο παρκέ δεν στέλνεται. 6-9. Κορπορμόζει στο νούμερο, στο όνομα που έχει κάνει το νούμερο του Αλεξάνδρου. Έχουν βήματα.
τον βρεθεί στο πουλιο. Τσιάδης. Τζε Μονουήλ. Ξαναπάρει την μπάλα τον Σάβα Αλεξιάδη μέσα στη ρακέτα ο Βαθιάδης. Καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερο στο Αλεξιάδη στο νούμερο 88. Είναι άσχητο, πουλιο θα γυρίσει, ωραία reverse. Μέσα ένα jump shoot, είναι έστοχος με τα μπλό, θα δικαιωθεί 8-9. Βιάζει τώρα σε κατεβάση. Εύπλασο το σχήμα των Καθράτηλες, αυτό το ημίψιλο σχήμα που έχουν, τόσο σε παρκέ όσο και σε πάγκο. Διαθέσιμος παίκτης δηλαδή. Βιάζει σου πια 3. Είναι άστοχος. Το νούμερο 0. Για να πάρει την μπάλα. Περαστεί αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Στο 9 λοιπόν. Για 3 σύγχρονα η χαρακτηριστικά των Δημήτρη Κουμπίλ. Το σηκώνεται. Μέσα μου σκούτης. Ένα δεξί σκούτη είναι έστοχος. 19. Τη μέσα είναι άστοχος ο Χατζημανουήλ, γύρισε στο φυσικό rebound στον Άλεξ Τιάδη. Στο διαδρύσκο ήταν μία προσθήκη ο Σταπασάρη, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound τον Πούλιο, σαν την μακρινή πάσα, θα τη βρει τελικά μετά από την κυρία, μετά από την deflection. Δεν κατάφερε να κλέψει ο Άλεξ Τιάδης. Έτσι όμως Κούτης αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 12-9. Αν υπάρχει τύχη στο μπάσκετ ήταν μετά της καιρός όμως Κούτης αυτή την φάση. Μουθιάδης. Δεμονουήλ, μέσα Μουθιάδης. Μαρισάκης στα 2 δευτερόλεπτα πρέπει να το πάρει. Ένα jump shot από 6 δευτερόλεπτα. Είναι άσχολος, ανθρώπος Κούτης. Θα συγκρατήσει την μπάλα. 2-1-2-3, υπάρχει deflection και πάρει την μπάλα. Δεν πατήθηκε, δεν πατήθηκε. Μουθιάδης, για 3 είναι εύστοχος. 12 όλα. 1-3 τα ομαδικά φάουλ στην πρώτη περίοδο. Αρκετά χαμηλό σκορ, μάλλον πολύ χαμηλό σκορ. Στο 3 θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος ο Βουλιός. Και αμυντικό rebound ψηλά από τον Παρτιάδη. 16 τελευταία δευτερόλεπτα, όλα τους δάζε κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία για να εξαντήσουν την κούπηση του Μαλούκη το νούμερο 15. Ο Παρτιάδης στα 8 δευτερόλεπτα, έχει πάρει κάποιο screen. 3 δευτερόλεπτα πάει ίδιος, πάρει το screen στο 3. Είναι εύστοχος, back to back τρίποντα. Από τον ίδιο 12-15, 12-9 γίνεται πολύ γρήγορα, 12-15 με δύο επιθέσεις, δύο τρίποντα διαχειρός για την Παπιάδη. Με αυτό λοιπόν το σκορ θα περάσουμε στην πρώτη ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην δείτε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Μοντόλιαν. Τζάζι και Ευκαρπία Ράτλες, Ευκαρπία Ράτλες και Ανατολία Τζάζι και Νέα Φυσικά Κρυβή. Τα Καναρίνια είναι θεωρητικά γηπεδούχοι. Θα δω αν θα πω το όνομά τους σωστά χωρίς να κάνω Σαρδάμ μία φορά απόψε. Θα είναι νίκη για μένα. Και 2, μετά από καλό passing game είναι εύστοχος ο Σουπάς. Το νούμερο 15. Και περάσει η εκμένη του αγωνιστικό χώρο. Το και ο Ζαχαριόγλου. Υπάρχει μια διφλέξιο που δεν θα ανακλέψει ο Σούπας. Και ο Φίγε λέει χαρακτηριστικά ο Αλεξιάδης για 2. Είναι εύκοχο. Από τον Αλεξιάδη, το νούμερο 80. Έγινε λίγο χαμός με το νούμερο, θα δούμε όλα. Θα βρίσκουμε ήδη. Μέσα. Δεν βρήκε ανοιχτό διάδρομο, αλλά δημιούργησε επαρκώς για να πάει μέχρι μέσα. Σκούπας Βασίλειος. Παλφαδιέ εκτός και είναι για την ομάδα του. Τζάμψου Τζαχαρίου είναι άστοχος. Και με τον που έχει περάσει εκτός από τον χώρο, η Βελτιμπάσα δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Θερμίδης του για 3 από τον πουλιο που έκλεψε. Είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound από τον Βασίλειο Στούπα. 14-17 πλέον.
Έκανε μία μικρή βόλτα, έβγαλε την μπάλα τώρα. 5 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα ο Τσούπας, είναι άστοχος. Το νούμερο 15, υπάρχει rebound από τον Χαρισάκη. Αυτός κατεβάζει και την επίθεση. Ωραία πάσα, πήγε να βγάλει ο Αλεξιάδης. Νούμερο 28. Πάνος Ντόνης, ωραία πάσα. Ο Χαρισάκης θα γυρίσει με ένα fade away από πολύ καλή άμυνα. Έπαιξε ο Μελίνος Τσούπας, είναι άστοχος. Έτσι πάσα μέσα στη ραγέντα, δεν κατάφερε να βρει ο κύριος του Κωνσταντίνου Τσούπα. Έχει τώρα το πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Παρ' που έχει χρεωθήσει τον Τσούπα με το νούμερο 7. Εξέδει στην επαναφορά. Σάββας. Σάββας ένα jump shot με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. 14-19. Στο συν 5 η Jazz. Στο δύο να χαθεί η μπάλα, θα βγει εκτός. Θα χαθεί τελικά, είναι η Jazz. Ναι, πράγματι. Καλή drift στο γήπεδο ρε παιδιά. Έτσι και έτσι. Okay, όλα καλά. Υπάρχει αλλαγή απόφασης. Τους δείξαμε να ξέψει η ρεύς. Η μπάλα είναι για τα Καναρίνια, ένα running floater δεν θα δικαιώσει. Είμαστε στο νούμερο 7. Σάββας. Καλό passing game. Βρίσκει κάτω από το καλάθι αλλά στόχισε ο Βαρισάκης. Δεν καταφέρει να πάρει ούτε το κόρη πάνω από τους το ίδιο ίδιος. Στουπας με το νούμερο 15 έχει τρακάρει εντός εγωγικό με τον Ζαχαρίου. Λουσουτ για 3 σίγουρος βρεθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος από την κορυφή. Βασίλειος Στουπας νούμερο 8. 17-19. Για 3 είναι εύστοχος. Πολύ καλό ακούστηκε να λέει κάποιος συμπαίκτης του. Ενδεχομένως να έχει προθετικές τις ικανότητες καθώς μπήκε το τρίποντο. 17-22 και κυρίως αντιμετωπίζει με το νούμερο 44. Θα χαθεί μπάλα μέσα στη ρακέτα. Προτού αυτή πάει στο όντου πάνω το νούμερο 8. Λέω. Θα ξαναπάρει από τον Δημονίδη, το νούμερο 44. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος με το αριστερό. Το νούμερο 44 πάει μέχρι μέσα, coast to coast, πήγε να κερδίσει το φάουλ, δεν τα κατάφερε. Ο Πούλιος. Πού είναι η ρακέτα. Δεν βλέπω τα λεπτά. Παιδιά, οι αλλαγές εδώ θα έρθουν. Θα έρθουν αρχιάδια από τους διαιτητές να περάσουν οι αλλαγές. Πράγματι, η Αστέριος θα περάσει. Όταν είναι κάτω στο 14, μόνο το φάουλ θα πηγαίνει 14. Αυτό είναι για αυτό είναι το κύμα. Εντάξει! Ράσλερς. Είναι για εξάλλου σπέρα. Για 3 είναι άσχος πάει ο ίδιος με τον τυπικό λιμπάνο δεν κατάφερε ο Αλεξιάδης. Πούλιος ένα τρέξι, υπάρχει ναι, μεταφορά της μπάλας. Ενδεχομένως να ήθελε να βγάλει κάποια μακρινή πάσα. Ο Πούλιος και μπερδεύτηκε. Αλλαγή με το 8. Αλλαγή με το 8. Σάββας, μετά από μια προσποίηση, προσπαθεί, θα εκλέσει. Αυτό έτσι συγκρατήρα τον Βολόν, είναι άσχος Πούλιος. Υπάρχει τώρα αναγκαστική αλλαγή, θα περάσει ο Βουτιάδης στη θέση του Στούπα με το νούμερο 8. Υπάρχει κλέψιμο μέσα στην ρακέτα. Κρεμίδης μέχρι μέσα, θα την παντοδίλει. Ζητάει την μπάλα, θα την πάρει ο Σάββας που έκανε το κλέψιμο. Πήγε να βγάλει μια φαντεζή πάσα. Δεν τα κατάφερε. Μάλλον τα κατάφερε, αλλά δεν πήγε εκεί που ήθελε η πάσα του Βουτιάδη. Τώρα πραγματοποιήθηκε η προαναγγελθείς αλλαγή. Και ο Μανουήλ Μπάμπης θέση του παιχτού για 3. Είναι άστοχος. Βάζει Δημήτρη το νούμερο 17.
Έχει στήριγμα, παλαιπωρινιά κάτω, όλα καλά, χαιρόμαστε γι' αυτό. Μπάλα είναι εκτός και τα καναλίνια, αστέριο θα πάρει την μπάλα. Είπας, 15. Κουστούντης. Κουστούντης, ωραία, πάσα μέσα στη ρογέτα, έχει κλειστεί. Κάνει προσπίσεις. Ο Ζάμπτσου την έστωχο, είναι τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Τηγωνία. 19, 22. Σαββάς. Σαββάς θα πάρει το σκριν, θα πάρει διπλό σκριν για τον ίδιο παίκτη. Είναι άσχημα στο σκριν που ερηχείρισε. Στέλνει στον Ιμπάου. Στούπαρ στο νούμερο 15 και να τρέξει. Θα πάρει το σκρίνο του 15. Στέριος. Σκούτης. Σκούτης πάει μέχρι μέσα. Πήγε να περάσει 4 παίκτες συνολικά. Είναι άστοχος, δεν θα πάρει ούτε κάποιο φάουλ. Εντε Μανουήλ, βγάλει την πάσα στον Εφρεμίδη. Μία ακόμα. Πήδηξε αλλά δεν άφησε την πάλα στο καλάθι. Την πρώτη. Στην πρώτη χρόνο Χαζί Μανουήλ Μπάμπους έδωσε στον Εφρεμίδη Χαζί Μανουήλ. Γι' αυτός άφησε την πάλα στο καλάθι. Ένα jump shoot. 19-24. 15 Σούπας. Τζίμι. Τέλειος, καλό passing game. Κυκλοφορεί η μπάλα. Σούπας για τρίτη το νούμερο 15 είναι άσχημος. Αρχιμητικό rebound με τη μία η πάσα. Από τον Τόκ. Για τρεις. Γκάλι Καμπίνη είναι άσχημος ο Κοβίτς. Τζίμι. Το Eurostep κάλυψε πάρα πολύ χώρο, είναι άστοχος. Πάρα πολύ ταπέδιο χώρο. Σάββας. Γιάδης, ανάμεσα από δύο. Κάνει μια προσπίση ο τέρας της μπάλας στον Γιάδη. Μ' αρέσει που έσκυψε κιόλας ο Στοπας καθόλου, δεν πάρει την καμέρα. Θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, αλλά φαίνεται σε δύο παίκτες στον Doc. Είμαστε με το νούμερο 15. Θα είναι μέσα το coast, coast είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Θα... εκτός την μπάλα. Παρισάκης θα περάσει στη θέση του Σάβα Αλεξιάδη και υπάρχει time out. Σκορνούν στο 19-24. Σκορ παραμένει χαμηλό. 3-10 από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. 3-11 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Τα κάλεσαν οι Ράτλερς. Το είπα χωρίς να κάνω σαρδάμ. Μπράβο μου. Στην πρώτη επίθεση για τους Jazz. 14 δευτερόλεπτα. Γιάννη θα πάρει το screen. Θα αναβάλει το πάσο να την βρει. Την πάμπη σε για 3. Αυτός είναι άστοχος. Υπάρχει rebound. Ψηλότερα από όλο το... τέλειο. Τι είναι σούπα σου για 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από το... Γιάννη θα βγάλει μια πάσα πάρα πολύ δυνατή. Όχι ρε παιδιά, τον banner. Τι έχεις τη στιγμή. Ποιος είναι τον banner, ρίχνει. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Να κάνει τα προβλήματά μας, σαν να ήταν. Κουστούτης θα πάρει ένα screen, θα εκτελέσει. Πίσω από αυτό είναι άστοχος Παρισάκης ψηλότερα. Με τον πολύ μαχητικό στη φάση του Τριωστούπα με το νούμερο 7. Κοκ. Για 3 πίσω από screen είναι εύστοχος. Κουστούτης 19-24 γίνεται 19-27. Στις είναι 8 πλέον η Jazz. 2-6 από το τέλος. Πρώτο με τους Στούπας. Καλό passing game, ένα running slow, τεμος του είναι άστοχος. Έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περιόδου, στην επόμενη πρώτη μέρους. Crunch time ή μικρό, αν θέλετε. Ή μη crunch time. Εκεί okay, σταματάω. Doc. Αφιάδης. Jump shoot. Είναι άστοχος ο Αντανασιάδης. Έχει deflection. Στην πάσα που ήθελε να κάνει ο Αντώνης Αλεξιάδης πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχο το Σκούτης. Παχιάδης. Υπάρχει κλέψιμο, θα συγκρατήσετε για τον πάρα μου Σκούτης. 2-1-2-1-1 πάει μέχρι μέσα μόνος του. Είναι άστοχος, θα δείξει το κόρη μπάντ με τη μία. Είναι άστοχος. Τι έχω σημειωθεί, θα πάρει ξανά την μπάλα. Ξανά άστοχος. Θα καθαρίσει τώρα την μπάλα.
πάση ο Ντόνης Λουξιάδης και έχει φιλωθεί στο Βασίλειο στο φάουλ το υπερβάλλοντας δίνω. Με μείνει σε περάσει στη θέση του Δημήτρη Χατζημανουήλ στο 44. Χαμηλώνει ιδιαίτερα το σχήμα του Μουτσάζ, ούτε υψομετρικά ούτε ως προς το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες μέσα στο παρκέ. Επιμείνει στους για τρεις, ούτε βρεθεί αρκετά ελεύθερος, είναι άσκοπος. Δείχνει εμείς μάθημα της Ρεγκετά, αλλά δεν ανοίξει έτσι. Έχει κλέψιμο πρόση και φόνος ο Αστέριος δεν κατάφερε να προσέξει αρκετά ο Σκούτης. Μέσα είναι εύκοπος. Παρά τα δευτερόλεπτα του το τέλος χειροκροτήματα από τον πάγκο του Μουτσάζ. Οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να πηγαίνει για πρώτη φορά στο συν 10 υπέρ τους. 19-29. Δίνει. Σε άμυνα ζώνης. Ζάζ. Παίρνει πάλι στον τυμπάρι ο Αστέριος, αλλά είχε κλειστεί τους από άλλους δύο παίκτες. Πριν τις παίξαν θα συγκρατήσουν. Ράτλινγκς πάει με τη μέσα. Ο Τζίμι Λιάσκο. Το ίδιο. 13 δευτερόλεπτα. Όλα για τον Ζάζ. Θα έχει πάρει τη φλέξον από το Μοσκούτη. Εφτά πλέον μετά από τη φλέξον που θα περάσει εκτός. 4 δευτερόλεπτα. Σε ωραία πάσα θα πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παραλίγο να βγει. Αν έμπαινε αυτό το καλά θα έλεγε. Γεια σου το πεν, τι κάνεις. Δικό σκορ λοιπόν. Πρώτου μισού 19-29. Παραμένει χαμηλά το σκορ, παραμένει αρκετά χαμηλά και το τέμπο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου και συνεχώς του δεύτερου μέρους. Πρώτη κατοχή είναι για τον Τζαζ, Βαφιάδης. Στον Ζαχαρίουγλου, ο οποίος πάει να παίξει όπερ πλέι άμυνα, από κάθε ώρα. Τον επικοινούσε. Αλλά θα πει. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Θεμίδης, πάει μέχρι μέσα καλάθι. Από το Βασίλειο Στυπά. Ουσιάδης Αντώνης. Ουσιάδης. Ο Θεμίδης πέρασε δύο παίκτες και για απέναντι στο φρούτο είναι άστοχος. Που είναι στο κατεβάσι. Αυτή πάσα ωραία θα συγκρατήσει ο Μουσούτης. Για τρεις δεν θα το πάρει ο Πούλιος, θα βγάλει τελικά την πάσα στον Ζαχαρίου, μπερδεύτηκα μέχρι και εγώ, δεν θα βγάλαμε μέσα στο παρκέ. Είμαι περίπου μισό μέσα στο βαθμό, είστε λίγο παραπάνω, σου για τρεις, είναι εύκοχος. Τούτης 23-29. Ζιάδης. Ζιάδης, θα ξαναπάρει την μπάλα, έχω τους βρεθεί ελεύθερος, για τρεις, είναι άσκος. Ήταν αυτός που είχε βάλει δύο back-to-back στην πρώτη περίοδο. Τέλος την φορά από το μείον 3 για το συν 3 της ομάδας του. Το 12-9 έχει γίνει 12-15. Αυτή είναι θετικό rebound. Όπως είπαμε το νούμερο 15 στο 3. Είναι άστοχος ο Πούλιος. Φτιάζει το rebound. Η στέκη θα πάρει την μπάλα ο Σάββας. Άλλης. Μέσα υπάρχει φάουλ που έχει κρατήσει τον Βασίλειο Στουπά. Το νούμερο 8. Φτιάζεις έχει βρεθεί πάλι ελεύθερος στην κορυφή σου για 3 θα πάρει και αυτό είναι άστοχος. Θα έχει θετικό rebound από τον Μπάμπη που θα βγει εκτός ρακέτας. Θα βγει στο τρίποντο. Σάββας. Για 3 είναι έστοχος. Αυτή τη φορά ο Μπάμπης θα δημιουργεί. Για 2 πόντους διορθώνω. Σύμφωνα με έναν εκτονδρεύσιο για 3 είναι εύστοχος και ο Βασίλειος Τούπας ένας μάθος θα στηθεί ένας χορός τριπόντων στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμή που το έχει γίνει για να δούμε ποια ομάδα μπορεί να χορέψει καλύτερα. Θεμίδης καλό πάσιν γκέιμς για 3 αυτό είναι άστοχο τον Νόβι για 3 από εκεί που ευκόχησε προηγουμένως συμπαίκτης του είναι άσχημος ο Βασίλειος Τούπας. Μέσα coast to coast είναι άσχημος ο Βάμπης. Σκούτης 2-2
Δύο καλάθι και φάουλ ο Σκούτης έτρεξε, δεν θα πάρει την μπάλα. Κωνσταντίνος Τούπας πάει στην προσωπική ενέργεια. Φάουλ που... Ποιο είναι το φάουλ? Πώς θα τρέχει ο Γιάννη Βαφιάζη. Βάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου τρίλεπτου του τρίτου μέρους για τρεις. Είναι άστοχος ο Λίσος Χατζημανουήλ, υπάρχει το τελικό rebound. Τρίτο λεπτό, τρίτου μέρους του για τρεις. Γίνουμε real estate στο τέλος. Θα είναι μέσα, δεν θα κερδίσει το φάουλο. Βάζουμε στην φάουλ στην απέναντι πλευρά τώρα. Όταν είναι για δύο βολές. Κοντραρίσκα με 2-15 άρια. Στοίπας με το νούμερο 15 είναι εύσχος στην πρώτη βολή. 30-31. Στέχνει δεύτερη, 31 όλα. Η φορά έχει ακουμπήσει. Ακόμα και τους 10 πόντους στο 19-29. Λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου, στο πρώτο του πρώτου μισού. Έχει εκμηδενιστεί, έχουν επιστρέψει εδώ καλά οι Rattlers, καλύπτοντας μια διαφορά η οποία ήταν αρκετά μεγάλη. 10 πόντοι στο ημίχρονο. Και είχε γίνει ακόμα μεγαλύτερη, καθώς οι αναλογίες του παιχνιδιού ήταν πολύ μικρές. Ένα άστοχος κύριε Γιώτα Παρισάκης. Για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπή, είναι άστοχος airball. Ο Παντής Χατζημανουήλ, μπορεί να περάσει εκτός. Περισσάκης. Χατζημανουήλ. Για τρεις, άμα είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βαφιάδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, μπάλα για να περάσει εκτός. Και είναι... Σάββας. Φαουλ χαμηλά. Κρατήσει το άλλο νούμερο 15 αυτή τη φορά. Και στο δίνω στούπα. 14 στο λόγο του Αντόκ. Παρισάκη. Αυτή πάσα θα γυρίσει. Θα αστοχίσει ο Σάββας. Και ένα ακόμα επιθετικό ριμπάντο, αλλά δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος επίθεσης. Θα κερδίσει το φάουλ. Λίγο πριν τη λήξη, ελάχιστα πριν τη λήξη, ένα δευτερόλεπτο πριν αυτή. Ο Παρισάκης από το σύμπαν το νούμερο 7. Θέλει πολύ να βγάλει την άμυνα. Δεν τα κατάφερε ανέμακτα το νούμερο 7. Ευτυχώς μόνο μεταφορικά. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Παρισάκης. Υπάρχει πρόνο για τον time out από τον Σάββα Αλεξιάδη. Θα περάσει εκτός, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Ο Πούλιος τώρα θα περάσει. Θα καταχωρηθεί μάλλον για να είμαστε πιο σαφείς. Το time out έχουν καλέσει οι Jazz, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Κουστάτς Μαντουλίδη College. Μετά το time out που έχουν καλέσει οι Jazz, βλέποντας τη διαφορά να εκμηδενίζεται. Η διαφορά που είχαν χτίσει και είχαν διευρύνει ακόμα και στις 10 πόντους. Στο τέλος της δεύτερης περίοδου, 31 όλα. Για να δούμε αν μπορούμε να την ξανανακτήσουμε. Λίγο πλεονασμός, ok. Εδώ πάει μέχρι μέσα, έχει την μισή αποστολή, θα βγάλει την πάση στον Ευθεμίδη. 2 δευτερόλεπτα, τον Τζαζ. Σάββας. Μάρτιν Μπάλα θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Από το σούπα με το νούμερο 7, ο οποίος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει κάνει 2 φάουλ. Τρίτο φάουλ το 7! Τρίτο φάουλ το 7! Τρίτο φάουλ το 7! Όπως θα ακούμε 3 φορές. Επανάλληλα
δεύτερο στο ρεύμα. Τούμπα, 8. Μέσα ο Πούλιος είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό ριμπάντο του Λουκιάδη, ο οποίος θα χάσει. Για τρεις της αποσκευής είναι άστοχος και αμυντικό rebound από τον Στούδη, ο οποίος τρέχει στο κέντρο του κέντρο. Ωραία, σκαφτή πάσα πάει μέχρι μέσα, υπάρχει στήριγμα για βήματα. Κρύωθηκε στο νούμερο 8, Βασίλειο Στούπας. Υπάρχει η πρώτη για αλλαγή, είναι την πρώτη ευκαιρία. Ήθελε να περάσει, αλλά δεν προλαβαίνει τον Ζάζ. Γιάδης και την παλαιόν τον Μητρονίδη. Γιάδης, Σάββας, μέσα από σταυτή θα εκτελέσει, είναι άσχος. Από το όξι της μπάλας από τον Παρισάκη, αλλά δεν καταφέρει να της κλείσει χέρια. Σάββας θα περάσει στον πάγκο. Στέσου του ο πάγκος Καρδί Εμμανουήλ. Μπάλα. Τώρα είναι αυτό που το νούμερο 8 σου για 3. Τον τότο σου. Είναι μεγάλη καμπύλη. Αρχίζει το σκόρι, πάω ένα ακόμα. Τέλειος. Θα μου πει είναι άστοχος, έχω το σκόρι. Πάλι θα περάσει εκτός. Παραλίγο κλέψιμο. Πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει το φάουλ για 2 βολές. Έχει τροφή στο νούμερο 8, στο Βασίλειο Στούπα. 3 και το 8! Ο Κρεμίδης, τρίτο φάουλ και για τον Βασίλειο Στούπα και για τον Βασίλειο Στούπα με το νούμερο 7. Άσχετο στην πρώτη βολή ο Κρεμίδης, 31-31, παραμένει πολύ σύντομο το σκορ. Στην κολλήση 31 από τις δύο ομάδες, είναι τελική ώρα. 31-32 τώρα. Θα πω στον Τζαζ. 3-45 από το τέλος. Χαμηλό τέμπο με το οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι, μας συντροφεύει ακόμα. Στούδης. Side step. Είναι άστοχος ο Τζαζ. 15. Τέλειος. Για 3, μετά που προσπίσει είναι άσχος. Κλέψιμο όμως. Ο Δημήτριος Στούπας για 3. Είναι εύστοχος. 34-32. Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο και από τους παίκτες. Μαρτέ. Συμπαίκτες του Μαρτέ. 34-32. Συν 2. Ράτλεπς. Ρίπτε τους παίκτες για καλά στιγμή το κάλυπτο. Να τζαμψούς θα δικαιώσει. Προγραφούνται τα παίκτη μέσα στο παρκέ. Ζημανδίλ, το νούμερο 15. Κούπας, παίρνει το screen. Το διατρέχει με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άσχημο που δίνει, υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Θα συγκρατήσει μπάλα ο Αστέριος. Δίνει ένα running closer, είναι εύστοχος! Έχει πολύ κόσμο μέσα στη ρακέτα. 36-36 από το ρυθμό του παιχνιδιού, ο οποίος έχει ανοίξει. 36 όλα. Δίμη. Πάρει το screen, το σύμπαν το νούμερο 0. Δώσει ένα ακόμα αυτό στο σκούτι. Στους για 3 του Πασινέμ στο κόσμο το νούμερο 15. Έχει βρεθεί ρυθμός και για τις δύο μάτσες που πήραμε τον έξω. Όχι! Δεν πειράζει, το πάλι
του Μπαρσελόνα. 3 με το νούμερο 15 είναι άστοχο. Θα έχει πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Αλλαγή θέλει. 7 με 7. Φάουλ που έχει πληθεί στο. Εντάξει, είμαστε. Ο Μήτρος του είπαμε το νούμερο 7, το τσίμι είναι το τέταρτο δικό του. Στην πρώτη βολή ο Γαμπιστός του Μαρίλ. Ο Τζίμις δεν θα παραμείνει στο παρκέ. 4 φάουλ. Πούλιος έχει περάσει εκ νέου. Και Φωτιάδης. Μάλλα είναι εκ νέου της Φράτλες. Αλλαγή παιδιά. Να βεντυχθεί θα αλλαγή. Πάει μέσα μέσα, είναι άσχος και αυτός ο Κούτς. Πρώτη νόμο του Δέντρου, Βούλιος. Ωραία νόλου του Πάσα, θα την αφήσει στο καλάθι ο Φωτιάδης. 41-37, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μπλό είναι άστοχο, μετά από καλό πάση και εντάξει θα συγκρατήσει την μπάλα μετά από την κυρία. Μόνος του μέχρι μέσα, καλάθι! Αυτό λέει και τον βασιλετικό στράσο, θα παίρνει την μπάλα έτσι να εκδίδει σε 100 μέτωπο και να εισοδίσει όλα σαν 39. Θα χαθεί τελικά η μπάλα, από τον Βλόνιο Λεξιάδη, 3 δευτερόλεπτα. Και αυτή πάσα θα γυρίσει ο Βαρισάκης, είναι άστοχος, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Αλλά δεν μπήκε, 41-39. Σκορ θα μπορούσε να είναι σκορ πρώτη μηχρόνου, είναι σκορ πρόσφυγμα μετά από 30 γωνιστικά λεπτά. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Όλα μπορεί να συμβούν, επιτρέπεται σε πολύ λίγο την τέταρτη και τελευταία περίοδο, μην δε μαζί. Επιστροφή λοιπόν στο πίσω του Madrid College, η πρώτη κατοχή για το τέταρτο δεκάλεπτο είναι για τους Rattlers. Είναι μπροστά με 2 πόντους, δεν θα καταφέρει να τους κάνει 4 στο στούπα στην μπάλα. Υπάρχει jump ball και η κατοχή για τους. Τζαζ 4-23 για Rattlers και 4-21 τα τρίποντα για Τζαζ. Άστιο προσπάθεια Σκούτης Πούλιος. Είναι μια προσπίση, θα συγκρατήσει όσο το νούμερο 0, θα γυρίσει ένα άσχος για μυντικό rebound από τον Πάτο Κατεβαλουή. 41-39 μετά από 30 αγωστικά δευτερόλεπτα παραμένει. Αλλά και μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Μητσιάδης για 3 με το νούμερο 14 είναι άσχημο. Θα σκυμάσει την κορυφή. Θα βγει εκτός. Μεγαλέσσα το στρολό του Μητσιάδη. Παναφορά. Μητσιάδη στην μπάλα δεν θα την πάρει μέσα στην δεύτερη. Βγάζει σου για 3. Τώρα πάρα λίγο να κολλήσει. Είναι άσχημο το Σάββας. Παρακά μπάλα δεν καταφέρει να βγει. Είναι Τζαζ που του ήθελε. Θα παίξει μέσα από τη ρακέτα, αλλά θα χαθεί. Πολύ μακρινή πάσα και του Τζαζ. Για να την κρατήσουν. Μέσα ανάμεσα στους δύο παίκτες. Μεγάλη την πάση τελικά ο Τσούπας του Διατρής με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι εύστοχος ο Θεμίδης. Ούλιος.
φώναξε και του πάρει τώρα την μπάλα. Υπάρχει λάθος, το λάθος και φάουλ. Πάμε να φωλάξει την μπάλα, θα βγάλει πια της και τούτε. 3 το 5. Μουσκούτης θα περάσει στον πάγκο. Εδώ και ο Φωτιάδης, τέλειος θέση του. Του πάτε. Από το νούμερο 0 υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στο screen. 41-42. Σάβης και δημονούν και για 3 είναι άγνω. Παντώνη άλλαξε πλευρά. Παντώνη κάψε. Τον Αλεξιάδη προφανώς, νούμερο 14. Εντολή για off-ball κίνηση, για off-ball παιχνίδι. Πούλιος, για 3, είναι άστοχος airball. Προφανώς το νούμερο 8, θα συγκρατήσει όχι τελικά την μπάλα. Θα συγκρατήσει όχι τελικά την μπάλα. Η επικοινωνία σε όλο της το μεγαλείο. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Αρθεμίδης, Πούλιος. Γωνία σου για 3 και έχουν εντύπωση είναι άσχημα του Στούπας. Παραλίγο θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Πούλιο. Ο Φρεμίδης, σαν νίντζα ο Πούλιος έκλειψε την μπάλα. Στούπας, jump shoot είναι άσχημος. Αλλαγή. Και ένα ακόμα εμφυντικό φάουλ και έχει οθεί πάλι στο Στούπα με το νούμερο 0. Χαρίουλο ετοιμάζεται να περάσει χθες του πρωταθλητέντος. Είναι το νούμερο 0. Γιάννη, θα σταματήσει την τρίπλα, θα ψάξει, θα βρει την πάσα. Ένα jump shoot είναι έστοχο από τον Παρισάκη. Τι πας, βάζει μπάλα από τον Πούλιο, με το νούμερο 8. Για Αστέριο τώρα, στο παρκέ για Ράτλερ. Αμυντικό φάουλ από τον Περισσάκη. Αστέριος, πάρει από τον Πούλιο, από τον Κούπα Διαστόνα με το νούμερο 8. Υπάρχει και το rebound, το νούμερο 15. Βγάλει την μπάλα στον Πούλιο, πήγε να συγκρατήσει το νούμερο 15, δεν προωρίζω τον γιατρό. Για 2, πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει μάχη για το rebound. Θα το περάσει εκτός. Ψάχνει την μπάση στον Δημήτρη, στον Αστέριο, στο νούμερο 8. 15, Πούλιος. Πάρει ένα screen, δεν θα εξελέξεις από αυτό το πρώτο χρόνο, πάει μέχρι μέσα, είναι άσχος. Θα πάρει ο ίδιος το ψηφιστικό rebound που βγάλει στον πρώτο χρόνο. Δεν περιμένει, παίρνει την μπάλα, θα χάσει, θα κλέψει. 6-32, βίντεο τέλος. Της τέταρτης περίοδου, 2-2 νομονικά. Στο συν 3, οι Jazz έχουν τώρα την κατοχή. Στο για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι έστοχος από την γωνία. Για 2, συγκεκτώνω. 41-46, Πούλιος. Το αναγγελθέν time out από τους Rattler. Πολύ καλές ο Ζήμι. Πολύς κάθε στον πάγκο με 2 φαουλ, Πούλιος είναι έστοχος αυτή τη φορά. Μια παρόμοια κατάσταση στο προηγούμενο jump shoot από το αρχή. Δημανουήλ, Φιάδης. Για 3 με άσχο το Σάββα, ο οποίος πάγει στο overplay, αν δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα, θα κλέψει την μπάλα από την πάση του Καρίουλου. Μέχρι μέσα θα βγάλει τελικά την μπάλα ο Πούλιος, Αστέριος, νούμερο 15. Του Καρίουλου, καλό passing game, γρήγορο παιχνίδι. Jump shoot από τη γωνία, είναι άσχοχο από τον Πούλιο. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό φάουλ αυτή τη φορά στο Αχίλιο Στούπα.
2 με το νούμερο 0, 1 με το νούμερο 8, 3 επιθετικά φάουλ στην τέταρτη περίοδο για τους Rattlers. Πρέπει να σε πολύ λίγο μετά το timeout, του κάλεσαν οι ίδιοι. Επιστροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Πρώτη αδοχή είναι για τους Jazz. Μετά το timeout πήρανε τα Καναρία οι Rattlers. Για να δούμε τι θα αλλάξει. Τελαποστάρι έβγαλε την πάσα τελικά με το νούμερο 15 από τον Εμμανουήλ. Του είπαμε το νούμερο 15 να τρέξει. Επιτρέψαν απέναντι σε δύο παίκτες, είναι άστοχος. Συγκρατήσει την μπάλα. Ο Σάββας που θα... κερδίσει το φάουλ από τον Ζαχαρίου. Μέσα, ταχύτατα είναι εύστοχος. 43, 46, 43, 48. Ζαλτούκης του Πασινάσκοτ, το νούμερο 8, Ζαχαρίου. Ζαλτούκης θα γίνει μέσα, δίνει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Και δίνει το φάουλ για δύο βολές, το έχει δει στον Μαρισάκη. Και το 8 έχει 4. Στο νούμερο 7 και 8 έχουμε 4 φαουλ. Παίζουν και οι δύο, παίζουν όλα για όλα. Ράτι μέρες ενώ στο φύλλο του είναι στην πρώτη. Ας ολοστεί στη δεύτερη, υπάρχει εξαιρετικό rebound στο νούμερο 15 του μας. Για τρίτη το νούμερο 8 είναι εύκολος! 46-48. Συν 2 πλέον. Τζαζ. 4 και 6 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Μαρισάκης. Πάρει το σκρίνο του Μακλιάδη στο για 3. Θα απαντήσει από τη γωνία. Από τη αυτέρια καλύτερα. Μπάμπης θα δημιουργεί. Τούπα στο νούμερο 15. Θα κατεβάσει την μπάλα. Περάσει τώρα το κέντρο. Στόβας. Με την μπάλα. Προφανώς πάει μέσα, θα βγάλει την πάσα που είχε. Ο Μαρισάκης δεν θα προφέρει. 2-1-1. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον νούμερο 44, Δημήτρης. Υπάρχει προαναγγελθής αλλαγή από τον Δεμίδη και υπάρχει και προαναγγελθή time-out αμέσως για την αλλαγή. Ένα ακόμα που κάλεσαν οι Rattlers, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 3 και 23 της τέταρτης περίοδου με την Δημοκή Μέλη Γενέστε. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στον αγώνα. Αν και στον αγώνα είμαστε όλοι άνθρωποι με ελάχιστες εξαιρέσεις στη ζωή. Σε μια φιλοσοφική αναζήτηση 3 και 23 πριν το τέλος. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελέσει δύο βολές ο Δήμη. Έχει 4 φάουλ μαζί με το νούμερο 8 και παίζουν και οι δύο. Δεν έσπασα τον άγγραφο νόμο που έχω να μην μιλάω όταν είναι παίκτες. Έξελουν βολές. Υπάρχει αμυντικό rebound. Υπάρχουν παίκτες για το εξωτικό μέσα στην ρακέτα. Βαθιάζει στο καθαρίσι. Νούμερο 15 μπροστά του. Ξέρουμε και εμείς μπροστά μας. Παραμένω να φάμε την βάλα του μούτρα. Anyway. Αν έχει μέσα θα κερδίσει φάουλ και το νούμερο 8. Που έχει χρεωθεί στον Πάμπη Χατζη Εμμανουήλ και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει ομαδικά φάουλ στα επόμενα 3 και 14. Καλά και για την ενδεχόμενη παράταση. Φάουλ σημαίνουν βολές. Πολύ της ουσίας στο κλειστό γήπεδο είναι άσχημα στο κλειστό στην πρώτη νούμερο 8. Ο
Ασχολούνται στη δεύτερη, 46-48 παραμένει. Μάχη για το επιθετικό rebound θα πέσει κάτω ο Τζίμι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, σηκώνεται. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν... Α, είναι 5-5. Δεν έχει στηριχθεί κάτι, ούτε θα υπάρξει αλλαγή. Φάουλ ήτανε. Δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα για φάουλ. Η μπάλα έχει περάσει εκτός και είναι νέο για τους Ράτλερ. Ρίξει τα μάτια πάντων 15, πάει μέχρι μέσα να κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Λαμβάνοντας από την επαναφορά. Μάλλον που έχει χρειαστεί τον Γιάννη Βαθιάδη αυτή τη φορά. Κάτσα. Συζητάει. Εύστοχος. Ράμπης στην πρώτη. 47-48. Πάμε πλέον. Για μία ακόμα φορά απόλυτη ευκαιρία. Πάμε μπλοκ που έτσι κάπως από την τζάζ. Δεν χρειάστηκε καθώς. Εστόχησε ο παίκτης των Ράτλερς. Και εκδηλώνει την διαφορά στο 48 και οι δύο ομάδες. Υπάρχει φάουλ από τον Κοσκούντι αυτή τη φορά. Πολλές βολές στο παιχνίδι στα τελευταία μισά λεπτά, στις τελευταίες φάσεις. Έχει την πρώτη βολή. Στο κοστί στη δεύτερη για να δουμάνει πολλαπλές βολές που έχουν εκτελεστεί. Είναι αρκετές για να παρέμβουν και στην ψυχολογία των παιχτών. Τα mind games, τα παθητικά μας αρέσουν. Και ένα ακόμα φάουλ που έχει πληρωθεί στον Εφρεμίδη. Είναι το τέταρτο δικό του Κούτης στις βολές. Τέταρτο από το 5. Πολλοί παίκτες τώρα με 4 φάουλ. Ναι, έστω και γνωστούς στην πρώτη βολή. Άσχο στη δεύτερη. 5 στις 11 με τζάζ συνολικά. 8 στις 17 για Ράχνερ. Άμαστε. Πάρει την μπάλα από το Φρεμίδη, θα να δώσει. Δώσει για τρεις. Μια άνθρωπος βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Το ψητικό λοιπόν στο πρώτο χρόνο, το κατάφερε σε δεύτερο. Παρισάκι. Το δεύτερο χρόνο θα πάρει την μπάλα. Από τον Μπάτι είναι άνθρωπος του jump shoot. Τρεις παίκτες για rebound. Παίκτες κάτω. Τρεις αν δίνει τεσσάρων. Πάει μέχρι μέσα, ανέβαζε πάρα πολύ κόσμο που αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βασίλειος Τούπας με το νούμερο 8. Μπροστά και πάλι Ράτλερς. Στην άμυνα φοράζει κάποιος από τους Ράτλερς, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με έναν. 5 λεπτά με το crunch time θα γυρίσει. Ο Μπάμπης είναι άστοχος απέναντι στον προσωπικό του αντίπαλο. Θα συγκρατήσει την μπάλα, όμως Κούτης θέλει να τρέξει. Υπάρχει φάουλ που έχει χρειαστεί στον Σάβα. Δεν το περιμένει κανένας. Άλλες δύο βολές. Στη δεύτερη 51-50 παραμένει. Έχουμε περάσει επισήμως στο τελευταίο δίλεπτο. Ρέτ τρίπλα πίσω από την πλάτη, συγκροτήσει την μπάλα. Μαθιάδη. Άμπης. Θα πάρει την μπάλα από την κορυφή. Αμπουσάβα. Μέσα ένα χωριστικό είναι δικαιώσει. Θα πάρει ούτε φάουλ. Σηκώνεται για να κάνει την μπάλα και θα κάνει το φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ. Πολύ συνηθισμένο, το πλέον συνηθισμένο type των αντιαθλητικών φάουλ. Σε προσπάθεια αναχέτησης του συνδυασμού. Να σκοτώ την πρώτη βολή ο Μοσκούτης. Και ο Μαλινίας συγκατοχή για την ομάδα του. Άσχος και στη δεύτερη.
άστοχος και στις δύο βολές. Ο Ασκούθης. Κατοχή είναι για την ομάδα του. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Στο το screen του Σούπερ του νούμερο 15. Πάει στη γωνία. Νούμερο 8 για 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη το επιθετικό rebound. Θα συγκρατήσει λίγα την μπάλα. Ο Χιάδης. Σάββας. Αλλά τελικά ο Σάββας στη γωνία, δεν θα πάρει την μπάλα ο Σάββας. Χειροκροτήματα για τους Rattlers, από τους Rattlers, καθώς βγήκε η άμυνα. 1 για 10 για το τέλος, έχουν 2 time out. Οι Rattlers 1, ή τα διορθώνω, όχι κανένα, έχουν 1. 95 τελευταία δευτερόλεπτα. Στο συν 1 οι Rattlers έχουν γίνει κατοχή. Τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι, στην τέταρτη περίοδο, έτσι στο παιχνίδι. Νούμερο 8 για 3, νούμερο 15 είναι άστοχος. Το νούμερο 8 έχει πάρα πολύ φλάι από το επιθετικό rebound. Θα γυρίσει, θα εκτοχίσει 53-50. Στο τρίποντο πλέον οι Rattlers. Ζεμίδης. 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 Για 3 μετά από προτροπή είχε βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Νούμερο 15 το rebound. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ζεμίδη. Δύο βολές. Το 5 το 5. Το οποίο θα ακυρωθεί τελικά. Το 5 δεν έφυγε. 5ο φάουλ του Εφρεμίδη. Υπάρχουν 2 βολές. Το φάουλ που έχει κερδίσει ο Σούπας με το νούμερο 15. Το παιχνίδι στο κατακόρυφο. Ωραίος. Η αγωνία στο κατακόρυφο και το παιχνίδι στην κόψη του χειραφτή. Τα ένωσα λίγο. Και μιλάμε για ενώσεις, έχουν καταφέρει να ενώσουν την άμυνά τους σε πολύ κρίσιμα σημεία οι Rattlers, αλλά στόχισε στην πρώτη βολή ο Σούπας με το νούμερο 15. Άσοβος και στη δεύτερη, αν ευθυμούσε έστω και στη μία, θα υπήρχε μαξιλαράκι ασφαλείας, τώρα είναι στο C3 οι Rattlers. Σάμπης. Παρισάκης, δεν την μπάλα σου για 3 Σάμπας. Είναι άστοχος και την μπάλα μπροστά του υπάρχει. Από το στούπα με το νούμερο 8. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Time out για τους Jazz. Η μπάλα θα είναι από κάτω για τους Jazz. Τι μάτς βλέπουμε στο επεισόδιο του Μαντολίδη College. Time out που προανήγγειλε ο Σάββας Αλεξιάδης. 53-50. Λίγο 21 δευτερόλεπτα για το τέλος. Τι μπασκετικό φινάλε θα παρακολουθήσουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο επεισόδιο με την Λίγη College, Σάββας που προανήγγειλε το time out από τους Αλεξιάδες. Πάμε τέσσερις play. Προφανώς έχουν προγραμματίσει κάτι οι Jazz. Στον παραφορά ο Μαχιάδης. Πάρει την μπάλα. Ο Πάμπης. 12 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για 2 βολές. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον... Στο πάμε το νούμερο 15, κλείδωμα λέει ο ρεφ. 2 βολές. Κανένα, δύο. Κανένα, δύο. Έστω πρώτη, δεν έχουν time out, τζάζ, έχουν δύο οι Rattlers. Θα δούμε θα αστοχίσει σκόπιμα. Έστω γος, δεν φάνηκε να είναι το κύπρο ψήτου. 53-52, λογική λογική θα φάνει για φάουλ, η τζάζ αμέσως. Πράγματι αυτό συμβαίνει. Φάουλ στον Τζίμι. Από φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ντοκ. Μόλις ένα δευτερόλεπτο κίνησε. Έστω στην πρώτη βολή ο Τζίμις. Και το σύμβολο του Μπέκερ. 94-52. Θέλουνε 3 πόντους για να ισοφαρίσετε η Jazz. Έχει σταματήσει την τρίπλα. Ο Βοθιάδης υπάρχει φάουλ από το νούμερο 7, είναι 5 και γι' αυτόν γίνεται ο δεύτερος παίκτης που αποβάλλεται μετά τον Εφρεμίδη. Ο Δημήτριος Τούπας, ο Τίμι. Έτσι κατά τη στρώτη για το τέλος.
Λουκάδης, για να δούμε. Να άστοχο στην πρώτη βόλη, αν έχει στην πρώτη θα μπορούσε να στοχίσει το πήμα στη δεύτερη και να ψάξει το επιθετικό rebound και δίποντο γρήγορα η Jazz. Και μετά θα έπρεπε πάλι και φάουλ. Με το αν δεν χτίζεται η ιστορία πάντα στο μπάσκετ, αλλά και στη ζωή γενικότερα. Μία ακόμα βολή. Ναι, έστω στο Βαρδιάδης στην δεύτερη, 55-53. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ για δύο βολές προφανώς στον Πούλιο από τον Σάβα Αλεξιάδη. 10 δευτερόλεπτα από το τέλος. Μεταφορά. Στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ψηλό σχήμα η Ράτια για να το μάθω να ευνοήσει. Σας είπε η ρουλέτα των βολών που έχουμε μπει. Έστω στην πρώτη βολή ο Πούλιος, 56-53. Αν εφηγήσετε στη δεύτερη τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολο για τους άλλους. Αν όχι θέλουν τρίποντα. Αν είναι στο διάμεσο. Είναι έστω στη δεύτερη. Ο Πούλιος δεν υπάρχει καλύμα για τους άλλους. Είναι 2 δευτερόλεπτα. Σάβας. Σάβας. Θα πάει για το τρίποντο, είναι άσχημο. Δεν θα κάνει κάτι το τρίποντο, δεν θα κάνει κάτι το σουτ. 2 δευτερόλεπτα. Θα πάει με τη μέσα, θα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Ο Κωνσταντίνος Τούπας νίκη στις λεπτομέρειες για τους Rattlers 4-10. Πάνε με την ψυχολογία, με το μέρος τους στα playoffs 59-53. Έτσι θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Είχαμε να πούμε για πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό σκορ στο δεν είχαμε. Πίνακα ένα πολύ τακτικό παιχνίδι. Το ψηλότερο σχήμα οι Rattlers κατάφεραν να επικρατήσουν. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό οπτικό υλικό. Από την διοργανώτερη αρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές. Από όλους τους τάσεις. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Όλα αυτά τα κλεισιά, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας. Επιστροφή λοιπόν στο Βουσόντι Μεντουλίδη College, ο Σάββας που προανήγγειλε το time out από τους Αλεξιάδης, πάμε τέσσερις λέει. Προφανώς έχουν προγραμματίσει κάτι η Τζαζ. Στην παραφορά ο Βαθιάδης, πάρει την μπάλα, ο Πάπης. 12 δευτερόλεπτα το φάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που έχει κρυωθεί στον... Στο πάμε το νούμερο 15, κλείδωμα λέει ο ρεφ. Δύο βολές. Κανένα, δύο. Έστω στην πρώτη, δεν έχουν time out, τζάζ έχουν δύο οι Rattlers. Να δούμε αν θα αστοχίσει σκόπιμα. Έστω εγώ, δεν φάνηκε να είναι το κύπρο ψήτου, 53-52. Λογική λογική θα φάνει για φάουλ, η τζάζ αμέσως. Πράγματι αυτό συμβαίνει. Φάουλ στον Δήμη. Από φάουλ που έχει κρυωθεί στον Ντοκ. Μόλις ένα δευτερόλεπτο κίνησε. Έστω στην πρώτη βολή ο Τζίμις. Και το σύμβολο του Μπέκερ. 54-52. Θέλουνε 3 πόντους για να ισοφαρίσετε τη Jazz. Έχει σταματήσει την τρίπλα. Ο Βαθιάδης υπάρχει φάουλ από το νούμερο 7. Είναι 5 και για αυτόν γίνεται ο δεύτερος παίκτης που αποβάλλεται μετά τον Εφρεμίδη. Ο Δημήτριος Τούπας, ο Τίμι. Έτσι κατά τρόπο για το τέλος. Βαθιάδης, για να δούμε. Να άστοχο στην πρώτη βόλη. Αν εξοχίσει στην πρώτη θα μπορούσε να στοχίσει το πήμα στη δεύτερη και να ψάξει το επιθετικό rebound και δίποντο γρήγορα η Jazz. Και μετά θα έπρεπε πάλι και φάουλ. Με το αν δεν χτίζεται η ιστορία πάντα στο μπάσκετ, αλλά και στη ζωή γενικότερα. Μία ακόμα βολή. Ναι, έστω στο Βαρδιάδης στην δεύτερη, 55-53. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ για δύο βολές προφανώς στον Πούλιο από τον Σάβα Αλεξιάδη. 10 δευτερόλεπτα από το τέλος. Μεταφορά. Στην απέναντι. Πλευρά του γηπέδου. Yeah.
εξερνήσει. Σας η ρουλέτα των βολών που έχουμε μπει. Έστωχο στην πρώτη βολή ο Κούλιος. 56-53. Αν εμφυγήσετε στη δεύτερη τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολο για τους άλλους. Αν όχι θέλουν τρίποντα. Πάμε στο διάμεσο. Είναι έστωχο και στη δεύτερη. Ο Κούλιος δεν υπάρχει καλύμα για τους άλλους. 9 δευτερόλεπτα. Τάβας. Τάβας. Θα πάει για το τρίποντο, είναι άσχο. Δεν θα κάνει κάτω το τρίποντο. Δεν θα κάνει κάτω το σουτ. 2 δευτερόλεπτα. Θα πάει με τη μέσα. Θα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Το Δίνας Τούπας νίκη στις λεπτομέρειες για τους Rattlers 4-10. Πάνε με την ψυχολογία με το μέρος τους στα play-offs 59-53. Έτσι θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Είναι ότι είχαμε να πούμε για πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό σκορ στο... Δεν είχαμε. Πίνακα, πολύ τακτικό παιχνίδι. Το ψηλότερο σχήμα οι Rattlers κατάφεραν να επικρατήσουν. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό. Από την διοργανώτερη αρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές. Από όλους τους τάσεις. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Όλα αυτά τα κλεισιά, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.